Είμαστε στο Λιβάδι, σε μια περιοχή η οποία είναι γύρω στα 900 μέτρα από υψόμετρο. Βρισκόμαστε στην εκδήλωση, την ετήσια εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο για τη γιορτή του Κάστανου. Όπως βλέπετε και πίσω μου, είμαστε μια ομάδα, εδώ πέρα η οποία είμαστε υπεύθυνοι για το ψήσιμο των καστάνων. Όπως βλέπετε, τα ψήνουμε τα κάστανα, τα προσφέρουμε στον κόσμο, μαζί με κρασάκι κόκκινο, το οποίο είναι δωρεάν. Για όλο τον κόσμο. Πόσα χρόνια γίνεται αυτή η εκδήλωση? Αυτή η εκδήλωση γίνεται περίπου στα 17 χρόνια. 17 χρόνια ξεκινήσαμε με ένα απλό καστανά και έχουμε φτάσει, όπως βλέπετε, σε μια εξέλιξη με τα τύμπανα εδώ πέρα, κανονικά, που είναι πολύ πιο εύκολα. Παλαιότερα υπήρχε μεγάλος βιοπορισμός από την καλλιέργεια του καστάνου, αλλά τώρα πιο πολύ το έχουμε σαν έθιμο. Υπάρχει βέβαια μια νέα κίνηση από νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κάποιους καινούριους καστανεώνες και ξαναξεκινάμε, ερχόμαστε πάλι στις ρίζες μας. Η γιορτή Κάστανου είναι μια γιορτή που εδώ στο Λιβάδι, στη Θεσσαλονίκη, έχει πλέον ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα τα τελευταία 10 χρόνια. Το κάστανο είναι ένα τοπικό προϊόν που συνδυάζεται με το δασικό χαρακτήρα του χωριού και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για μια αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων. Είναι ένα εξαίσιο θέρετρο, χειμερινό θέρετρο στο νομό Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πλέον εδώ ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια αρκετά ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική οργάνωση και πάνω απ' όλα η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία είναι αξιόλογη. Είναι στις περιοχές Natura 2000, στην ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης, της λίμνης Κορώνιας. Νομίζω ότι αξίζει να το επισκεφτούμε και τα πολυδυστικά δρόμενα που συνδυάζονται με τη γιορτή Κάστανου νομίζω ότι δίνουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτόν τον τρόπο της αποκέντρωσης, γιατί είναι και η ποιότητα ζωής που μας νοιάζει όλους. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του χωριού είναι η ιστορία του και το φυσικό του περιβάλλον. Επειδή τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω της κρίσης έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα, πρέπει να φροντίσουμε να ζωντανέψει το χωριό. Γι' αυτό κάναμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επενδύσαμε εδώ έτσι ώστε να ανεβαίνει κόσμος περισσότερο στο χωριό και να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα αυτού του χωριού. Ελπίζουμε σύντομα να στελεχωθεί με προσωπικό, γιατί είναι δημόσια δομή το ΚΠΕ, και κάθε μέρα να ανεβαίνουν δύο ή τρία σχολεία, δύο ή τρεις τάξεις, έτσι ώστε να αποκτήσει ζωή το χωριό, γιατί οι μόνιμοι κάτοικοι του έχουν μείνει περίπου 50 με 60, παρά το ότι ψηφίζουν 500. Γιατί αυτοί διαμένουν, έχουν τις δουλειές τους στην πόλη. Και βέβαια ο Σύλλογος των Λιβαδιωτών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της συνοχής αυτών των κατοίκων, γιατί είναι άνθρωποι που οι παλαιότεροι γονείς τους έζησαν εδώ, μεγαλούργησαν εδώ. Όπως βλέπετε, αυτό το χωριό έχει πολύ μεγάλη ιστορία και θα πρέπει αυτό να το διατηρήσουμε και να το αναπτύξουμε.